Και αν δεν είχατε στα πλάνα σας από Δευτέρα να πάτε μια βόλτα στα καταστήματα, τώρα κάντε δεύτερες σκέψεις, αφού... Αυτή τη φορά θα το κάνουμε και πιο δυναμικά. Θα βάλουμε και στο κουστούμι μας ένα 70% σε όλα, έτσι ώστε καταλαβαίνω ότι πολλοί γάμοι βαφτίσεις έχουν ακυρωθεί και θα έρθουν μαζεμένοι το 2021-2022. Οπότε θα βοηθήσουμε τον κόσμο που δυσκολεύτηκε ήδη αρκετά. Και για να βγει το στόκ, για να έρθει ο κόσμος μέσα. Από νωρίς το πρωί, προετοιμασίες σε όλα τα καταστήματα της χώρας είναι πυρετώδεις σε μια προσπάθεια να προλάβουν μέχρι τη Δευτέρα να διαχωρίσουν το παλιό στόκ με το καινούριο και να υποδεχθούν τους πρώτους πελάτες. Ήρθαμε από το πρωί να καθαρίσουμε, να απολυμάνουμε το κατάστημα, να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα ρούχα στη θέση τους. Θα έχουμε και το πιο παλιό στόκ, θα έχουμε μισή τιμή περίπου. Όσο ξεπολούν τα προϊόντα τους οι λιανέμποροι, προκειμένου να πάρουν ανάσα και να ξεστοκάρουν τις γεμάτες αποθήκες, φέρνοντας έσοδα στα ταμεία τους. Ρέστα με εκπτώσεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία, τύπου Black Monday, που φτάνουν έως και το 80%. Άλλωστε τα ράφια των καταστημάτων τους είναι γεμάτα από εμπορεύματα, τα οποία παραμένουν αδιάθετα λόγω του lockdown και οι ίδιοι ποντάρουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, έστω και στις μισές πωλήσεις, ώστε να φέρουν το νέο εμπόρευμα. Εμείναν μας πολύ εμπόρευμα και αναγκαστικά κατεβάζουμε τις τιμές μας για να αποφεληθεί ο κόσμος και να αντέξουμε κι εμείς. Είμαστε ήδη στο χείλος της καταστροφής. Πουλούμε μπότες, μποτάκια, κλειστά παπούτσια, άρβιλα, τα οποία έφθεν να μπορούμε να τα πουλήσουμε μετά από ένα-δύο μήνες. Να ρευστοποιήσουμε και να μπορούμε να φέρουμε το νέο το εμπόρευμα. Ενώ δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που θα σπεύσουν την Δευτέρα σε κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, σχεδόν ένα μήνα μετά την τελευταία ευκαιρία που είχαν. Τα ηλεκτρικά είδη είχαν μια παραπανήσια ζήτηση. Θα λειτουργήσουμε στη φιλοσοφία Black Friday. Δεν είναι Black Friday για να μην ξυλώσουμε και το θεσμό του Black Friday. Όμως στην προσπάθεια να συγκινήσουμε κόσμο, ναι, θα έχουμε εξαιρετικές τιμές. Να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να μεταβούν στα καταστήματα στέλνοντας SMS με την επιλογή 2 ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης και θα έχουν στην διάθεσή τους 3 ώρες προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.